Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ, αποκλειστικά στο Cita Vision Sports 7. Ο Ντεμέλο έκανε μια πάρα πολύ ωραία και απέφυγε τον Τσαμπούρη. Έδωσε την πάσα στον Ντομινίκ. Ο Ντεβρίσε στην περιοχή. Για να δούμε. Ευκαιρία. Απόκρουση από τον Βεσελόφσκι. Γκράσι. Έγινε το λάθος και πάλι ο Ερμής με τον Ντομινίκ να κάνει ένα φοβερό σουτ και να σημαδεύει το δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση για τον Ερμή, αν και από πολύ μακριά. Ο Κότο Παγιές στην εκτέλεση. Σε άμυνα ζώνης οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας. Εκτέλεσε ο Παγιές σιρτά, ο Ντομινίκ πέρασε την μπάλα, ο Ντεπίνα δεν μπορεί από κοντά να χάσει μεγάλη ευκαιρία. Ο Ερμής. Τσαμπούρης. Πάει από την άλλη πλευρά με την παλιά προς το μέρος του Κολοκούδια. Κατάφερε να σταματήσει και να τριμπλάρει και να γυρίσει στον Μπεμπέ, ο οποίος δεν θα μπορέσει από κοντά να σκοράρει. Απέκρουσε ο Νουρεντινόσκι. Παλιά προς το μέρος του Ντεμέλο. Κέρδισε την μπάλα στην μονομαχία με τον Τσαμπούρη. Και μπήκε στην περιοχή ο Ντεμέλο και έκανε και το σουτ και στείλε την μπάλα. Α, κόρνερ. Ο Παγιές στην εκτέλεση του κόρνερ. Με όλους τους παίκτες της Νέας Σαλαμίνας να έχουν γυρίσει και να είναι στην περιοχή. Έχει σφυρίξει ο Μασιάς και έχει δώσει πέναλτι. Και έχει βγάλει και κίτρινη κάρτα στον Μακρίεφ. Εδώ το ξαναβλέπουμε. Ο Κολοκούδιας είναι ο παίκτης ο οποίος θα προσπαθεί και τραβάει μάλιστα τον παίκτη του Ερμή. Έχω την εντύπωση ότι ως προς την απόφαση να δώσει το πέναλτι δικαιολογείται ο Μασιάς. Όχι ασφαλώς να τιμωρήσει τον Μακρίεφ που δεν είχε συμμετοχή στην φάση. Ο Ντομινίκ Ντα Σίλβα εκτελεί, αποκρούει ο Βεσελόφσκι στο 27ο λεπτό και παίρνει φωτιά η εξέδρα της Νέας Σαλαμίνας. Καταχειροκροτείται ο τερματοφύλακας για την εκπληκτική αυτή επέμβαση στο πέναλτι του Ντομινίκ. Εδώ είναι η φάση που δείχνει την κίτρινη καρτά ο Μασιάς. Είναι και ο Κολοκούδιας, είναι και ο Μακρίεφ εκεί. Και όπως μας ενημερώνει ο Ανδρέας Βιολάρης, τον Κολοκούδια πήγε η κάρτα. Ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε την παράβαση. Αυτή ήταν η σωστή, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν έγινε από την αρχή, αν έγινε μετά. Ο Ντομινίκ πέρασε ο Κότο Παγιές και έκανε ο ίδιος το σουτ και έστειλε την μπάλα out. Απλώνεται σε όλο το γήπεδο η Νέα Σαλαμίνα. Και ο Τσαμπούρης υποδέχεται την μπάλα και ο Μάτσι έχει χώρο. Και δέχθηκε την πάσα από τον Ελλαδίτη. Και έκανε την σέντρα και ο Μακρίεφ από κοντά σημείωσε με δόση τύχη στον γκολ. Αλλά έχει ακυρωθεί τον γκολ offside. Να δούμε και πού θα πάει η μπάλα. Είναι μπροστά λίγο. Ο Μακρίεφ με δόση τύχη παίρνει τον γκολ, αλλά ήταν σε αντικανονική θέση. Είναι σωστός ο βοηθός. Τα Σίλβα. Ντεμέλο. Έπεσε κάτω ο Ντεμέλο. Εδώ ξαναβλέπετε την προσπάθεια από τον Ντεμέλο. Με τον Γκράσι να διεκδικεί μαζί του. Πέρασε η πάσα για τον Μακρίεφ. Με πλάτη προσπαθεί να γυρίσει, να βρει κάποιο στήριγμα. Δεν τα κατάφερε Μαρτίνιουκ. Έχασε από τον Σκοπελίτη. Πάσα για τον Μάτσι. Θα κάνει το σούτ, είναι άστοχος. Τελέστηκε το πλάγιο προς το μέρος του Ντα Σίλβα. Έδωσε ύψος με το κεφάλι στην μπάλα. Πήγε ο ίδιος και μπήκε και ο Βεζελόφσκι απέκρουσε. Ο Μπεμπέ παρά την πίεση του Αρτάμπε. Έρχεται ο Πίνα και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Πάνε και οι δύο στην μπάλα. Προλαβαίνει ο Μπεμπέ και έρχεται στη συνέχεια ο Πίνα. Πέφτει πάνω του. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει σφυρίξει και πέναλτι σε αυτή τη φάση ο Μασιάς. Ο Κότο Παγιές εκτελεί. Έγινε η κεφαλιά, απέκρουσε ο Βεσελόφσκι. Χριστόφ. Μαρτίνιουκ απέφυγε τον Μάτσι και έκανε το σούτ ο Βεσελόφσκι. Εκτέλεσε ο Τσαμπούρης, βγήκε ο Νουρεντινόσκι. Έγινε το σούτ από τον Πριτζίτο. Ο Μπεμπέ στη συνέχεια, ο Γκράσι την κεφαλιά. Άουτ την μπάλα. Πριτζίτο δεν μπορεί, Μπάουμαν. Επέμεινε ο Πριτζίτο και κέρδισε και έδωσε στον Μάτσι. Έγινε η σέντρα για τον Μακρίεφ, πέρασε η μπάλα από όλους, κατέληξε out. Τσαμπούρης για τον Μακρίεφ, η κεφαλιά προς τα πίσω από τον Μαϊσουράντζε. Έγινε το λάθος.
όμως την μπάλα την κέρδισε ο Αρτάμπε.